της Χίου, το Final Four κυπέλλου υδατοσφαίρισης γυναικών. Είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις που γίνονται στον χώρο της υδατοσφαίρισης και αυτή θα γίνει στο Ελληνικό Πολυμητήριο. Θα συμμετάσχουν περισσότερο από 120 αθλητές από όλη την Ελλάδα και πραγματικά θα είναι μια δυνατότητα, δύνατη δυνατότητα στο νησί μας να έχει πανελλήνια προβολή, μια και όλες αυτές όλοι αυτοί οι αγώνες θα καλυφθούν και από την κρατική τηλεόραση. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στηρίζει όλες αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις, οι οποίες πραγματικά προβάλλουν το νησί μας και συνάμα δημιουργούν και τη δυνατότητα, δίνουν τη δυνατότητα στους νέους, στους αθλούμενους, να δουν τους καλύτερους αθλητές του χώρου της υδατοσφαίρισης μέσα στο πολυμητήριό μας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι οι ημερομηνίες που έρχονται. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα νεκρό τουριστικά μήνα και όταν μιλάμε για 150 αθλητές και συνοδούς, θα έρθει ένας αρκετός κόσμος στη Χίο. Δηλαδή, πέρα από την αθλητική παράμετρο, υπάρχει και η παράμετρο της προβολής της Χίου σε μια νεκρή τουριστικά περίοδο, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η μεγάλη οργάνωση γίνεται σε μια περίοδο που τουριστικά, όπως είπατε, είναι νεκρή. Και πραγματικά είναι σημαντικό γιατί δίνει κάποια ζωή στην αγορά, στην τουριστική αγορά, στην εμπορική αγορά και παράλληλα θα υπάρχει και η αντίστοιχη τηλεοπτική προβολή. Έτσι ώστε το νησί δηλαδή θα διαφημιστεί με τον καλύτερο τρόπο. Ακριβώς έτσι όπως το είπατε και όπως και πέρσι διεξήχθη το αντίστοιχο των ανδρών Final Four, έτσι ήρθε και φέτος. Πέρσι έγινε με εξαιρετική επιτυχία και μάλιστα ενθουσίασε για τον τρόπο της διοργάνωσης τα στελέχη της Ομοσπονδίας και εμπιστεύτηκαν και φέτος αυτή τη διοργάνωση στον Ναυτικό Όμιλο Χίου, ο οποίος με την στήριξη την δική μας ανέλαβε τη συγκεκριμένη διοργάνωση και η οποία θα έχει και αυτή την επιτυχία την οποία είχε και προηγούμενη. Παράλληλα, νομίζω ότι και οι υποδομές της Χίου έχουν βελτιωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα προκειμένου να σηκώσουν μια τέτοια διοργάνωση, έτσι. Ναι, το νομικό πρόσωπο του Δήμου πέρσι κάνει σημαντικές βελτιώσεις στους υποδομές του πολυμητηρίου και πρέπει να πούμε συνάμα ότι έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, κάτι που σημαίνει ότι το πολυμητήριο πλέον θα έχει τις απόλυτες εκείνες εγκαταστάσεις για να γίνουν οι οποιασδήποτε διοργανώσεις απαιτηθούν και στο μέλλον με πολύ μεγάλη επιτυχία.